σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου και η προσοχή σήμερα είναι επικεντρωμένη, αν μη τι άλλο, στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια για το περίφημο νομοσχέδιο περί αλλαγής φύλου, για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και ενδοκυβερνητικούς στριγμούς, τόσο από την πλευρά των ανεξαρτητών Ελλήνων, καθώς είδαμε ότι 9 βουλευτές αποχώρησαν από την αίθουσα, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Παραδόξως, καθώς 5 βουλευτές διαχώρησαν τη θέση τους και δεν φαίνεται να συμφωνούν με το ηλικιακό όριο που έχει τεθεί με τα 15 χρόνια ως ηλικία με την οποία κάποιος θα μπορεί να προσδιορίσει την αλλαγή φύλου. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι σήμερα είναι και σε εξέλιξη και το Eurogroup με αντικείμενο όχι την Ελλάδα για πρώτη φορά. Αντικείμενο σήμερα φαίνεται να αποτελεί ο ρόλος ο μελλοντικός του ESM που φαίνεται να μεταξελίσσεται σε ένα ευρωπαϊκό διεθνές νομισματικό ταμείο. Και κατά τα άλλα, φυσικά ενδιαφέρον έχει σήμερα και η επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι αφορά την ανασύνθεση και την αναμόρφωση του επικοινωνιακού επιτελείου. Αποχωρεί από επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κικίλιας και αντικαθίσταται από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας την κυρία Σπυράκη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά εδώ με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον κύριο Κώστα Μαρδά, πολιτικό αναλυτή. Καλησπέρα σας. Και τον Δημήτρη τον Πεφάνη, διευθυντή του insider.gr. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό το πολύκροτο νομοσχέδιο, από κάθε άποψη θα λέγαμε, αμφιλεγόμενο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, καθώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συγκεκριμένα ως προς την πτυχή του ηλικιακού ορίου. Τα 15 χρόνια φαίνεται να μην βρίσκει σύμφωνους όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εν πάση περιπτώσει κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ φαίνεται ότι να υπάρχουν και αντιδράσεις και από την εταιρεία παιδοψυχιατρικής, η οποία ουσιαστικά λέει ότι δεν είναι μια ηλικία η οποία είναι σύμφωνη με εν πάση περιπτώσει με την ωριμότητα και είναι κάπως ρευστή σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση ταυτότητας και της προσωπικότητας. Όπως πολύ εύστοχα το είπες, αμφιλεγόμενο με την έννοια ότι ρυθμίζει τα θέματα της αμφίσιμης υπόστασης ορισμένων προσώπων. Ναι. Πράγματι, η εταιρεία η παιδοψυχιατρική επισημαίνει ένα μεγάλο κίνδυνο και επικαλούμενοι μελέτες λέει ότι σε αυτή την ηλικία, 15 με 17, γίνονται οι μεγαλύτερες αυτοκτονίες και ότι δεν ενδείχνεται αυτή η ηλικία των 15 ετών ώστε να πάρει κάποιο παιδί μια απόφαση, βεβαίως. Όπως έχουμε πει εδώ, ίσως είμαστε οι πρώτοι, ότι το νομοσχέδιο λέει 15 ετών, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, με γνωμοδότηση του Ιατρικού Συμβουλίου στο Αγλαία Κυριακού. Έγινε που και τώρα μια αλλάζει. Νομοτεχνική βελτίωση. Μετονομάστηκε, εν πάση περιπτώσει, εξειδικεύτηκε ο ρόλος του Ιατρικού Συμβουλίου που θα βλέπει αν ουσιαστικά το παιδί θα πρέπει να είναι κατάλληλο ή θα είναι κατάλληλο για να προχωρήσει στην αλλαγή φύλου. Και μετονομάστηκε σε τι, σε Διεπιστημονική Επιτροπή. Ναι. Πέρασα σήμερα από τη Βουλή για να είμαι ενημερωμένος. Έκανα μια βόλτα στους διαδρόμους. Είδα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή. Καταρχήν του είπα ότι υπάρχει μια έλλειψη πληροφόρησης και ότι θα έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο, γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγήσει πριν ποιες είναι οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Γιατί έχει μείνει το 15 ετών. Συμφώνησε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Τον ρώτησα γιατί βάζει την επιτροπή αυτή να έχει θητεία 2 ετών. Μου είπε ότι επειδή βγαίνουν καινούργιοι επιστήμονες, θα μπορούμε να τους αλλάζουμε και να καλυτερεύουμε την συγκρότησή της. Να θυμίσω επίσης ότι χρειάζεται και δίκη, δικαστική απόφαση, έτσι. Το νομοσχέδιο προβλέπει, η ειδική αίθουσα που πηγαίνει το πρόσωπο που θέλει να κάνει αλλαγή, νομική αλλαγή φύλου, εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την πλειοψηφία με την οποία θα περάσει ή δεν θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο και ειδικώς αυτό το άρθρο. Θέλω να θυμίσω ότι η πλειοψηφία κυβερνητική αποτελείται από 153 βουλευτές. Έτσι, είναι 9 των ΑΝΕΛ. Ναι. Αν το νομοσχέδιο αυτό μετά από ονομαστική ψηφοφορία, αν το άρθρο αυτό μάλλον, δεν περάσει, δεν πέφτει η κυβέρνηση. Βεβαίως, μέχρι τώρα και με την συμβολή του τύπου έχουμε παρουσιάσει ότι αν δεν περάσει μια διάταξη από μια κυβέρνηση, ότι αυτό σημαίνει ουσιαστικά μεγάλη πολιτική ήττα. Ναι, είναι, αλλά δεν σημαίνει και απώλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της ενδυνομένης. Η Νέα Δημοκρατία, πάντως, κατατεθέτοντας και τη δική της πρόταση νόμου σε σχέση με την αλλαγή φύλου,
που δεν νομίζω να έχει πολλές διαφορές σε σχέση με το τι λένε τα άλλα κόμματα. Απλά βάζει ένα ηλικιακό όριο στην ενηλικίωση στα 18 έτη. Και δύο δικαστικές αποφάσεις. Ναι, και μία ιατρική γνωμάτευση που νομίζω ότι καλύπτεται από τη Διεπιστημονική Επιτροπή. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή σε αυτό. Απ' την άλλη, όμως, τέτοιοι θα είναι δηλωμένοι. Και αυτό έχει ουσιαστική σημασία να αναφέρουμε. Τι φταίει θέματα δηλωμένοι για ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι περισσότερο κοινωνικό και, εν πάση περιπτώσει, όχι τόσο στον πυρήνα τη οικονομικό-πολιτική επικαιρότητα και εξελίξεων. Δεν είναι αριστερή ατζέντα. Δεν είναι αριστερή ατζέντα. Φιλελεύθερη ατζέντα. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι να υπάρχει διαφωνία ως προς ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό, έτσι. Το θέμα είναι το άρθρο, όπως λέτε κι εσείς. Το άρθρο 3 που αφορά στην ηλικία κατά την οποία κάποιος είναι κατάλληλος για να προχωρήσει αυτή την αλλαγή. Στην ηλικία, φυσικά. Και βέβαια να πούμε ότι τα σωματεία των ενδιαφερομένων επισκέφθηκαν τον κύριο Μητσοτάκη, τους δέχτηκε στο γραφείο του και τους εξήγησε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και εκείνες εξήγησαν στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τη δικαιολογητική βάση. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα ψυχοκοινωνικό συναισθηματικό ζήτημα. Και εγώ θα μείνω στην κατάθεση του πατέρα ενός 15χρονου, ο οποίος θέλει να κάνει αλλαγή φύλου. Και λέει ο πατέρας, δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τα 17, δεν θέλω να πάω στο δωμάτιο του γιού μου και να το δω να είναι κρεμασμένος από το κουρτινόξυλο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είναι πράγματι ηλικίες ευαίσθητες 15 με 16 ετών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία της μεταφώνησης. Πολλά παιδιά, πολλά αγόρια δεν έχουν μπει στη διαδικασία της αντρικής φωνής να αποκτήσουν στα 15 τους χρόνια καλά-καλά, θέλω να πω. Οπότε πώς μπορούν να αναορίσουν το μέλλον τους, δεδομένου ότι και βιολογικά δεν είναι έτοιμοι, έτσι. Φυσικά, εγώ νομίζω ότι αυτή η τροπολογία είναι στη μετάβαση. Από αγόρια γίνονται άντρες σταδιακά. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εύκολα από τα 15 χρόνια κάποιος μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό. Βεβαίως, το νομοσχέδιο λέει σε αυτό ότι απαιτείται και συνένεση των γονέων. Δεν είναι κάτι που παίρνει μόνος του. Φυσικά. Και φυσικά με την ιατρική γνωμάτευση και την απόφαση ή μάλλον τη γνωμοδότηση του ιατρικού συμβουλίου. Αυτά αρκούν όμως για να ληφθεί μια σωστή απόφαση το παιδί πρωτίστως. Γιατί το ζήτημα είναι το παιδί. Να είναι πλήρως εξασφαλισμένο, να νιώσει ότι έχει κάνει τη σωστή απόφαση και να δεν έχει κάνει τη σωστή απόφαση στο τέλος. Έτσι, να μην μετανιώσει αργότερα. Νομίζω ότι η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρακτική, ουσιαστική και λύνει και ένα ζήτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ποτέ κανένας νόμος, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία έχουν ηθικές διαστάσεις, θεολογικές διαστάσεις, υπαρξιακές διαστάσεις και νομικές διαστάσεις. Εγώ λέω κυρίως ανθρώπινη διάσταση. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει αυτό που λέω εγώ. Απλώς επισημαίνω σε ιδιαίτερες πτυχώσεις. Όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν απολύτως με νόμο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα νόμο να καταργούμε την λύπη της Κυριακής ή τη μελαγχολία. Πάντως η Εκκλησία δεν ήταν καθόλου ψύχρεμη στο συγκεκριμένο θέμα. Είδαμε να στέλνει εξώδικα, να προβαίνει σε εμπριστικές δηλώσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά την κατάσταση, ούτε είναι προς το κλίμα. Όπως υπάρχει μια δήλωση του Μητροπολίτη Πυριός, του κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος λέει ότι όποιος ψηφίσει αυτή τη διάταξη να μην έρθει στην Εκκλησία. Με το δικαίωμα που μου δίνει. Εγώ είμαι λίγο αφοριστική με αυτά, να ξέρετε. Ναι, και λίγο τα βλέπω με καχυποψία και με σκεπτικισμό. Μάλιστα, αυτά της κοινής της Εκκλησίας. Και δεν μου αρέσουν και καθόλου, θα την πω τη γνώμη μου. Εντάξει, εγώ θέλω να δίνουμε. Η Εκκλησία πρέπει να είναι κοντά στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Να μην λέει μόνο επιλέγω τον άντρα ή τη γυναίκα που γεννήθηκε άντρα ή γυναίκα και άμα αλλάξει φίλο στη συνέχεια ή άμα θέλει, εν πάση περιπτώσει, να αυτοπροσδιοριστεί αλλιώ εν ευθέτω χρόνο, ξαφνικά δεν γίνεται άνθρωπο του Θεού ή τη Εκκλησία. Αυτό νομίζω ότι είναι απάνθρωπο εντό αγωγικών. Θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε την Εκκλησία. Με σεβασμό, ναι. Με αγάπη και στοργή, αλλά περιμένω από τους εκκλησιαστικούς ταγούς να δείξουν καταλλαγή, συμπόνια και αίσθημα υπομονής και επιοίκειας. Μάλιστα. Βεβαίως, Δημήτρη, θέλω λίγο και εσένα να σε βάλουμε συζήτηση, αν θες να τοποθετηθείς καθόλου επί του θέματος. Με πάρα πολύ χαρά. Προσωπική, να εκτίμησε δύο θέματα θέλω να θίξω. Ότι πραγματικά αυτό δεν υπάρχει λόγος και δεν τίθεται θέμα από όλες τις δεδηλωμένες. Δεν είναι ο προϋπολογισμός. Ακριβώς. Δεν είναι από τα βασικά νομοσχέδια που υπήρχαν στην κυβερνητική ατζέντα. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε κυβέρνηση βγήκε με αυτό πρώτο στην ατζέντα, δεν περνάει, έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να πω ότι είναι ίσονο σημασία σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι από εκείνα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν τη δυνατότητα, τη δυναμική να ρίξει μια κυβέρνηση. Άρα, ό,τι και να λέμε, είτε περάσει, είτε τραβηχτεί την τελευταία στιγμή, είτε υπάρχουν νομοτεχνικές βελτιώσεις, βλέπουμε, δεν αποκλείεται ακόμα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να έχουμε αλλαγή. Σωστά. Εκεί δεν τίθεται πάντως σε καμία περίπτωση θέμα ότι θα απώλεια της δεδηλωμένης.
Έχουμε δει άλλα κι άλλα σε αυτή τη χώρα που δεν οδήγησαν σε απώλεια της δεδηλωμένης. Δεν νομίζω ότι θα πέσει η κυβέρνηση και η συγκεκριμένη κυβέρνηση για αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως είδαμε και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να κρατά κάποια επιφυλακτική στάση σε σχέση με την ψήφιση του εν λόγω άρθρου. Ενώ στην αρχή είχε φανεί θετική, φαίνεται ότι θα γίνει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του κόμματος αύριο για να δουν και εκείνοι πώς θα καθορίσουν τη στάση τους μετέπειτα. Αύριο δηλαδή που θα γίνει και η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου. Προσωπική εκτίμηση και αυτοκρατήσουμε ως προσωπική εκτίμηση, ναι. Δεν αποκλείω μέχρι και τελευταία στιγμή το 15 να γίνει 18 και εκεί να έρθουν πάρα πολλά θέματα. Και να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ όλων των κομμάτων. Ένας κοινός τόπος το οποίο και σε κάποιο βαθμό είναι και λογικό από τη στιγμή που 18 χρονών έχεις την ελευθερία και τη δυνατότητα να κάνεις μια σειρά από άλλα πράγματα, να ψηφίσεις οτιδήποτε άλλο. Ναι, έχεις τη δυνατότητα και θα έχεις αυτή την ηλικία να πάρεις άλλη μια απόφαση για τη ζωή σου. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το πολύκροτο νομοσχέδιο. Πάμε να δούμε και λίγο την ατζέντα του Eurogroup για το οποίο μίλησα έτσι στην αρχή. Μόλις σας καλωσόρισα. Δημήτρη, σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον το Eurogroup, όχι επειδή είναι αντικείμενο η Ελλάδα το ελληνικό πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον για δύο όμως άλλους λόγους. Αφενός, έχουμε τη συμμετοχή του κυρίου Σόιμπλε ως Υπουργός Οικονομικών για τελευταία φορά. Ακριβώς. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ζυμώσεις, εν πάση περιπτώσει, ως προς το πεδίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ό,τι αφορά τον ESM. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την περίπτωση Σόιμπλε μετά από 113 Eurogroup, ευθείως. Είναι τελευταία. Α, τα έχεις καταγράψει. Δεν τα μέτρησα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε καλύψει και έχουμε ξενυχτήσει ούκο λίγες φορές περιμένοντας το χρησμό του κυρίου Σόιμπλε. Έχει και μια συναισθηματική, μπορώ να σου πω, αξία για όλους εμάς που τον βλέπαμε και ουσιαστικά είναι συνυφασμένος και με το ελληνικό ζήτημα κατά ψέματα. Είναι το τελευταίο του λοιπόν Eurogroup. Ο ίδιος δηλώσει του έχει εμφανιστεί δικαιωμένο για όσα έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρο είναι ότι τα επόμενα Eurogroup θα είναι διαφορετικά. Το ειδικό βάρος του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών ήταν εξαιρετικό στις συνεδριάσεις των τελευταίων ετών. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, ποια θα είναι η ατζέντα του αντικαταστάτη του, τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Άρα, ακόμα και το γεγονός ότι φεύγει ο Βόλκαν Σόιμπλε, μπορεί η Ελλάδα να μην είναι στην ατζέντα, αλλά το στίγμα του για την Ελλάδα το αφήνει. Θα μπει στην ατζέντα. Με την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του επόμενου έτους, θα τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους, το ζήτημα ενδεχομένως ενός νέου προγράμματος με τη μορφή κάποιας επιστολικής γραμμής στήριξης περίπτωση που τέλειωσε το μνημόνιο, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια στήριξη περίπτωση που χρειαστούμε κάποια χρηματοδότηση, αν και εφόσον προκύψει ανάγκη. Πλην, σαφώς, είναι άρα θα τεθεί αργά ή γρήγορα το ελληνικό ζήτημα. Ακόμα και σήμερα, όταν μιλάμε για τον ESM, ο οποίος θα πρέπει να θέλουν να μετατραπεί στο νέο διεθνές, στο Ευρωπαϊκό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σωστά, ναι. Αν σκεφτούμε ποια χώρα σε αυτή τη στιγμή έχει τη στενότερη σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι το ρόλο αυτό ενδεχομένως κάποια στιγμή να το παίξει ο ESM. Και είναι από τα πράγματα που θα συζητηθούν ούτως ή άλλως. Για να δούμε όμως, γιατί άμα αναλάβει κάποιος εκ των φιλελευθέρων ή ο κύριος Λίντνερ, ο ίδιος επικεφαλής των Γερμανών Φιλελευθέρων, το τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών, καταλαβαίνουμε ότι εκεί τα πράγματα ενδεχομένως και να μην είναι τόσο αισιόδοξα ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη ζυμώση ή δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διεθνούς νομισματικού ταμείου. Ούτε σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα καθ' αυτό. Η αλήθεια είναι έτσι, ενδεχομένως λέει τα πράγματα είναι λίγο πιο αυστηρά ή εν πάση περιπτώσει πιο γερμανοκεντρικά, να το πω, και όχι τόσο ευρωπαϊκοκεντρικά. Αυτό το ερώτημα τέθηκε στον Γερούν Ντάισεμπλουμ, λίγο μπαίνοντας στο Eurogroup, ο οποίος απάντησε ότι το ελληνικό πρόγραμμα αποτελεί μια απόφαση ολόκληρης της Ευρώπης και ότι οι εκλογές που γίνονται σε μία χώρα δεν επηρεάζουν το πρόγραμμα το οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήθελε να διαχωρίσει ξεκάθαρα το τι θα γίνει στη Γερμανία. Ναι, είναι σημαντικό, ναι, έχει αξία πολύ μεγάλη, αλλά από εκεί και πέρα τα συμφωνηθέντα είναι συμφωνηθέντα. Και από τις δύο πλευρές προφανώς. Οπότε τουλάχιστον αυτό που προσπάθησα να πει εδώ ο Γερούν Ντάισεμπλουμ είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2018 που τελειώνει και το πρόγραμμα θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό όσο έχει. Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει. Mm-hmm. Το τι θα γίνει θα το δούμε στην πορεία. Ξέρουμε ότι πολλές φορές όλοι συζητάνε και αυτό που γίνεται είναι αυτό που θέλουν οι Γερμανοί. Το έχουμε δει ούκο λίγες φορές σε προηγούμενα Eurogroup. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλουν να υπάρχει ένα διαχωρισμός ανάμεσα στο τρέχον πρόγραμμα, το συμφωνηθέν πρόγραμμα, αλλά και ανάμεσα στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και νέο ρόλο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου θα είναι σημαντικότατο και στη συνέχεια, μετά το καλοκαίρι δηλαδή του 2018, που μένει να δούμε πώς πολύ σωστά είπες. Τι θα κάνουμε, θα πάμε μέχρι τότε απλά δεν θα είμαστε στο επίκεντρο εμείς του ενδιαφέροντος για τους Γερμανούς, για το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Σίγουρα θα είμαστε στην ατζέντα. Δεν αποκλείεται να εξαφανιστεί η Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι. Όχι πρώτη προτεραιότητα. Δεν θα είναι πρώτη προτεραιότητα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και τα όσα έγιναν στο επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μαρδά, είδαμε αλλαγές.
Είδαμε τον κύριο Κικίλια να αποχωρεί, να αναλαμβάνει το Μεάρχης Εθνικής Άμυνας και να αναλαμβάνει τη θέση του κυρία Σπυράκη. Θέλω να μου πείτε αν αυτό ήταν για σας κάτι δρομολογημένο, κάποιες πληροφορίες σας, ή αν ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο έλαβε ως απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί κάτι δεν είδε να γίνεται σωστά εκ μέρους του επικοινωνιακού επιτελείου. Κατά τα άλλα, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι μένουν κάποια πρόσωπα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο, η κυρία Ζαχαράκη ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου και ο κύριος Κυρανάκης, ή προσθέτω άλλα δύο άτομα. Αλλά στα υπόλοιπα θέλω έτσι μια γνώμη από εσάς. Αυτό που παρατήρησα εγώ σε αυτό το διάστημα που αυτό το δίδυμο ασκούσε την επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι υπάρχει μια υπερμαχητικότητα στην έκφραση, στην υφολογία και στο στυλ και των δύο. Ναι. Θα έλεγα σε βαθμό που υπερβαίνει ακόμα και την αυστηρότητα και την εριστικότητα. Να πάμε λίγο με ονόματα. Ο κύριος Κικίλιας, δηλαδή, θέλω να γίνω λίγο πιο ευθύς στην ερώτησή μου. Ήταν ένας καλός εκπρόσωπος τύπου για την Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το καλός είναι σχετικό. Νομίζω ότι και οι δύο είναι καλοί στο επάγγελμά τους, αλλά δημιούργησαν περισσότερες τριβές από ό,τι έπρεπε και τουλάχιστον από τα talk show που τους έβλεπα είχαν μια επιθετικότητα, όπως είπα προηγουμένως. Δηλαδή, ήταν ποιος, έτοιμοι... ο κύριος Κικίλιας και ποιος άλλος? Και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Λαζαρίδης. Α, μάλιστα, γιατί μίλησε στον πληθυντικό και δεν κατάλαβα ποιο ήταν το άλλο πρόσωπο. Ο οποίος κύριος Λαζαρίδης, να πούμε, ότι αποχωρεί και τα μικρά τους ονόματα. Αποχωρεί από επικεφαλής του γραφείου τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, από διευθυντής. Αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος, ο κύριος Ζούλας. Και ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, θα κατέβει υποψήφιο στην Καβάλα. Γι' αυτό και έχει πυκνώσει και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Είδα ανακοινώσεις και είδα και τις δύο σε talk show ότι ήταν έτοιμοι για καυγά. Ναι. Αυτό έρχονταν σε αντίθεση με την γενικότερη παρουσία. Την πιο θεσμική παρουσία πρέπει να έχει ένας εκπρόσωπος ενδεχομένως. Έρχονταν σε αντίθεση με την γενικότερη παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή υπήρχε ένα άνοιγμα, μια αναντιστοιχία. Δηλαδή σε μια κουβέντα δεν ρίχνεις πυρηνικά με την πρώτη. Ναι. Εγώ να ρωτήσω. Εάν με ακούσεις να ρίχνω πυρηνικά, να με αποτρέψεις. Σε μια κουβέντα που θα κάνουμε. Άρα λοιπόν πολύ εμπριστική ήταν και οι δύο. Όχι, πολύ συγκρουσιακή ενδεχομένως. Συγκρουσιακή χωρίς λόγο και, και στο πρώτο λεπτό. Μάλιστα. Αυτό νομίζω. Δεν μειώνω την επαγγελματική τους επάρκεια, την καλοσύνη τους και την εν γέννη πορεία. Άρα λοιπόν δεν το σε αυτό το μάταιο κόσμο της πολιτικής. Ήταν συγκρουσιακή χωρίς τα σωστά επιχειρήματα ενδεχομένως. Δεν μπαίνω επί της ουσίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία ως δεξιά έχει δικαιωθεί σε πάρα πολλά. Να. Εντάξει. Κυρία Σπυράκη, όμως, από πλευρά σας, επειδή κάποιοι έχουν πει ότι ενδεχομένως να τύφθηκε ένα θέμα συμβίβαστου, είναι Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα θα αναλάβει και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και αναρωτιούνται πολλοί αν θα παραιτηθεί από αυτή τη θέση. Αν είναι θεσμικά σωστό να παραμείνει και στις δύο θέσεις. Μα για όνομα του Θεού, δεν θα παραιτηθεί από Ευρωβουλευτής. Δεν είναι δεδομένο, κανείς δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Το καλό παράδειγμα σημαίνει ότι παραιτείται από Ευρωβουλευτής και δίνει όλο το ίδιο. Διαφορετικό θα κάνει κακή επικοινωνιακή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένη κίνηση, αν παραμείνει στη θέση της. Καταρχήν, παρόλο που συμβίβαστο μπορεί να μην είναι ενώ τυπικά, να είναι όμως, δεν ξέρω, ηθικά, ουσιαστικά, επικοινωνιακά. Οι βουλευτές αναχωρούσαν Δευτέρα πρωί και επέστρεψαν, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα Πέμπτη βράδυ και μετά ήταν στα talk show του Σαββατοκυριακού. Θα τεθεί νομίζω αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που είναι... δεν ληφθεί απόφαση αποχώρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κυρίας Σπυράκη, τότε αντιλαμβάνομαι ότι θα τεθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί εντάξει, βγαίνει και ένα λάθος μήνυμα στον κόσμο. Θα λένε οι άνθρωποι για ποιο λόγο δεν παραιτείται, για να μην ενδεχομένως χάσει τον παχυλόμισθο. Μπορούν να βγουν πολλά και να πούν πολλές φημολογίες. Οπότε καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα ξεκαθαρίζουν εξ αρχής και όσο αναλαμβάνουν. Όταν η Νέα Δημοκρατία δίνει τόση μάχη εναντίον των ΣΥΡΙΖΕΟΝ για λόγους ύφους, συμπεριφοράς, παράλληλης εργασίας ή ξέρω εγώ μετακλητών, τότε θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να δώσει το παράδειγμα, αλλιώς σιριζοφέρνει. Αλλιώς ξεκινάει όλη αυτή η φημολογία που προανέφερα. Η κακή φημολογία που, εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχει δώσει αλήθειας, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι να την υπερασπιστούν με τον έναν τον άλλον τρόπο, χωρίς να μπορέσει θα κρίνουμε να την αντικρούσει. Και την κυρία Σπυράκη, γιατί άλλος είναι ο ρόλος του ρεπόρτερ, άλλος είναι ο ρόλος του παρουσιαστή, άλλος είναι ο ρόλος του ευρωβουλευτή. Ναι. Ο ρόλος του εκπροσώπου είναι πολύ δύσκολος, γιατί μέσα σε πολύ στενά πλαίσια πρέπει να αναπτύξεις επιχειρήματα, να είσαι επιθετικός, αλλά χωρίς να υπερβαίνει στα όρια. Μάλιστα. Και να υφίστασε τις ερωτήσεις αυτών των απέσιων δημοσιογράφων που πηγαίνουν στο press room συχνά. Απέσιον, ακούω. Λοιπόν, εντάξει. Και έχουν, πολύ... κάνουν ερωτήσεις που η μαμά τους τους λέει να μην τις κάνουν ποτέ. Αυτό σημαίνει, νομίζω, δημοσιογράφος και ειδικά πολιτικός συντάξης. Είχα κάνει μια ερώτηση στον Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στον ανέμνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1995, όταν όλοι έτρεμαν. Αλλά όλοι είχαν στα χείλη τους την ερώτηση. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, κατηγορήστε ότι συγκυβερνάτε με τη Δήμητρα. Τι απαντάτε?
Και εξαπέλυσε ένα κεραυνό εναντίον μου. Εσείς παρά είστε εχμηρός. Τυπάτε εμένα, κύριε. Παρά είστε εχμηρός. Τώρα νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πιο καλυμμένα σε αντίστοιχες συνεντεύξεις τύπου ή ενδεχομένως. Να μην τίθενται τόσο έτσι πιπεράτες ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω δει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, ήμουν πολιτικό συντάκτης στο Έθνος, είχα κατακτήσει ένα βαθμό αυτονομίας και ήταν το ερώτημα, ήταν ένα θεσμικό ερώτημα ουσιαστικά. Δηλαδή, κανένας πρωθυπουργός δεν θα συνέχιζε να είναι στη θέση αυτή αφού είχε προβλήματα υγείας και βεβαίως κανείς από τους δελφίνους τότε δεν τολμούσε να το θίξει το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να δούμε και λίγο κάτι χρηστικό που αφορά τους καταναλωτές. Να μιλήσουμε λίγο, Δημήτρη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χρηστικό είναι, ευχάριστο δεν είναι. Ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι τιμές θα είναι αρκετά τσιμπημένες. Πάμε, και όχι μόνο θα είναι τσιμπημένες οι τιμές, αλλά θα έχουμε και πολύ λιγότερο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης φέτος, πολύ λιγότερα χρήματα. Ξεκινάει λοιπόν την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου. Οι τιμές κυμαίνονται από 95 λεπτά έως 1 ευρώ. Ναι. Πιο κοντά στο 1 ευρώ το βλέπουμε, ειδικά αν μιλάμε για μικρότερες ποσότητες ή για την περιφέρεια. Μιλάμε πάντα για τιμή ένα λίτρο. Και είναι κάτι που, όπως φαίνεται, θα επηρεάσει πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Είναι ένα έξοδο το οποίο ευελπιστούμε όλοι και ελπίζουμε να μην έχει βαρύ χειμωνιά. Αν όμως έχει, σε ιδιαίτερες περιοχές, κυρίως στο βόρειο κομμάτι της χώρας, μιλάμε για ένα επιπλέον έξοδο της τάξης που ξεπερνάει με ευκολία τα 200 με 300 ευρώ το μήνα. Ανάλογα και το μέγεθος ενός σπιτιού, μπορεί να χρειαστούν και ακόμα περισσότερα. Πάντως, μας τα λες μια μέρα που είναι έτσι πάρα πολύ καλή. Λέω μια καλή μέρα. Οπότε αλλά ο κόσμος δεν έχει αρχίσει ακόμα να αγχώνεται. Όταν πιάσουν τα κρύα σιγά-σιγά, θα αρχίσει να ανησυχεί. Και ευελπιστούμε και ευχόμαστε όλοι πραγματικά να μην πιάσουν πολύ νωρίς τα κρύα, γιατί είναι κάτι που πολύ στην καλοκαιρία για να και είναι και πιο ήσυχη η τσέπη μας. Αν υπολογίσουμε ότι έχουμε και το κοπαλάκι μας να είναι ζεστό. Ακριβώς. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση και στα επιδόματα του πετρελαίου θέρμανσης, είναι άνω του 30% η μείωση. Καταλαβαίνουμε ότι οι ευπαθείς ομάδες θα έχουν αρκετά μεγάλες δυσκολίες με αυτές τις τιμές. Ευτυχώς τα μνημόνια, το μόνο που δεν καθορίζουν ιερό είναι τον καιρό. Όλα τα άλλα είναι από τις. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Επί παντός επιστητού έχουν γνώμη οι θεσμοί για την καθημερινότητά μας, για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Με δική μας ευθύνη, βέβαια, με τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας, ειδικά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται έτσι αυτά από το πουθενά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Κωνσταμαρδά και τον Δημήτρη τον Πεφάνη. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε και να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο του SBC τον υποψήφιο για την ηγεσία της κεντροαριστεράς, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Σε λίγο. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον πρώην υπουργό και υποψήφιο για την ηγεσία της κεντροαριστεράς, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Εγώ για τη φιλοξενία. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σήμερα στην επικαιρότητα και τις τελευταίες μέρες, θα έλεγα, και συγκεκριμένα τη σύγκρουση που φαίνεται να έχετε με την Εκκλησία, με αφορμή και τις δηλώσεις σας περί ομοφιλόφιλων κληρικών. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία αντέδρασε με έναν όχι και τόσο ψύχρεμο τρόπο, εξέδωσε συγκεκριμένο εξώδικο εναντίον σας, και θέλω να μου πείτε εσείς πώς κρίνετε αυτή τη στάση και πώς ενδεχομένως κινηθείτε τη συνέχεια ή αν παίρνετε πίσω κάποια πράγματα που ενδεχομένως να είπατε. Όχι, το απαντώ ανάποδα λίγο. Όχι, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Αν είχα κάνει λάθος, θα έπαιρνα πίσω, αλλά θεωρώ δεν μπορεί να κάνει λάθος κάποιος που απλώς περιγράφει την πραγματικότητα. Περιγράφει αυτό που συμβαίνει στη ζωή, είτε την εκκλησιαστική είτε την κοινωνική ζωή. Τώρα, από εκεί και μετά, πρέπει να σας πω ότι εγώ νομίζω πως όλη αυτή η μετοπική αντίδραση της Εκκλησίας δεν αρμόζει στο κύρος της ούτε στο σύγχρονο ρόλο της. Και νομίζω ότι είναι και πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται η Εκκλησία. Γιατί αυτά, κύριε Ράντου, είναι κοινωνικά προβλήματα. Είναι υπαρκτές καταστάσεις. Και επομένως, το να προσπαθεί κανείς να τις αρνηθεί, σαν στρουθοκάμιλος, ξέρετε, που βάζει το κεφάλι μέσα στην άμμο, νομίζοντας ότι δεν τη βλέπει κανείς επειδή εκείνη έκρυψε το κεφάλι, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Να το πω έτσι, αλλά με εκκλησιαστικούς όρους, μια προοδευτική προσέγγιση, προοδευτική εκκλησιαστικά. Η διοίκηση της Εκκλησίας, γιατί άλλο η διοίκηση της Εκκλησίας, άλλο η Εκκλησία της Ελλάδος, νομίζω ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Τώρα, αν θέλουν να το συνεχίσουν και να το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο, τι να πω. Εσείς σας είχαν ζητήσει όμως η Εκκλησία ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι αντέδρασαν σε σχέση με τις δηλώσεις σας, να εξειδικεύσετε αυτά που είπατε και να αναφερθείτε συγκεκριμένα σε ποιους αναφέρεστε. Το θεωρείτε εσείς αυτό ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει από μέρους σας ή όχι? Καταρχάς,
Όχι μόνο δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, γενικά δεν θεωρώ ότι είναι πρέπει κανείς να ζητάει από οποιονδήποτε να κάνει κάτι το οποίο εκείνος νομίζει ότι πρέπει να απαιτήσει να γίνει. Λοιπόν, εγώ απορώ, πρέπει να σας πω, από πού και σου πού ξεκινάνε και λένε «πες μας». Δεν κατάλαβα. Δεν είμαι ούτε... Με ένα περισσότερο ανακριτικό ύφος η αλήθεια είναι, έτσι. Ναι, και θα έλεγα και ηταμό κιόλας, γιατί ξέρετε κάτι... Στο τέλος, εγώ είμαι πολίτης, μπορεί να έχω και ένα πολιτικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι υπάλληλος της Διοίκησης της Εκκλησίας Ελλάδος να απευθύνει με αυτόν τον τρόπο. Και ούτε πολύ περισσότερο να περνάει το μήνυμα ή να αφήσω εγώ να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία, ότι όποιος λέει την άποψή του. Πρέπει να σας πω, κάνοντας εδώ μια παρέκβαση, κύριε Ράντου, είμαι βέβαιος ότι αυτό που είπα εγώ, το οποίο τι ήταν στην πραγματικότητα, ότι πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε την κοινωνία και τα μέλη της κοινωνίας όσο δυνατόν πιο ευτυχισμένους γίνεται. Mm-hmm. Και όχι να τους στερούμε δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που τα έχει θεσμοθετήσει η Βρετανία, τα έχει θεσμοθετήσει το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Σκανδιναβία, πρόσφατα η Γερμανία, μέχρι και η Μάλτα. Λοιπόν, κάνοντας τι, κάνοντας αυτούς τους ανθρώπους απλώς δυστυχισμένους, αυτό είναι ο ρόλος, είτε ο δικός μας, είτε ο ρόλος της Εκκλησίας. Είπα λοιπόν ότι με αυτή την έννοια πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Και άρα, ανακεφαλώνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έκανε δεν αντιστοιχεί στο σύγχρονο ρόλο της. Εγώ δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, mm-hmm. αλλά σε καμία περίπτωση δεν προτίθεμαι να πάρω πίσω την περιγραφή της πραγματικότητας που έκανα. Μάλιστα. Πάντως, οι περισσότεροι... Και την οποία, με συγχωρείτε, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Μαζί με μένα νομίζω ότι κάπου... Πως η ίδια προσέγγιση ή τα ίδια θα έλεγαν μερικά εκατομμύρια Ελλήνων. Τώρα, αν αυτό και απασχολεί. Είδαμε και μια στήριξη και από τους ανθυποψηφίους σας για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Από ορισμένους, ναι. Να συντάσσετε μαζί σας ο κύριος Καμίνης, ο κύριος Θοδωράκης. Παρά τα αυτά, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είδα ότι είχε μια πιο σκοπτική στάση σε σχέση με το ζήτημα. Τον είχαμε καλεσμένο εδώ την Παρασκευή, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι μόνο που δεν σας προσέφερε λουλούδια η Εκκλησία με αυτό και ήταν ένα δώρο για σας προεκλογικά. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή η δήλωση? Καταρχάς, περαστικά στον κύριο Στενούπλο, γιατί έμαθα ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα υγείας. Κατά δεύτερο, εντάξει, τώρα αν κανείς από αυτό όλο συμπεραίνει ότι εγώ πρέπει να πω και ευχαριστώ, εάν εδώ εκδηλώνεται μια τέτοια, αν θέλετε, πράξη από πλευράς της διοίκησης Εκκλησίας και εμείς το ρίχνουμε στο καλαμπούρι ή στο εσωκομματικό, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Γιατί αυτά τα συμπτώματα, κύριε Ράντου, δεν είναι ούτε αποσπασματικά, ούτε απλά, ούτε εύκολα να τα προσπερνάει κανείς. Mm-hmm. Γιατί την ίδια στιγμή, με την αντίδραση που εκδηλώθηκε στις δηλώσεις τις δικές μου, τις οποίες παρεμπιπτόντως δεν θα τις είχε πάρει χαμπάρι κανένας αν δεν είχε κάνει αυτή την αντίδραση η διοίκηση της Εκκλησίας, έχουμε και την αντίδραση στο σχέδιο νόμου για την ταυτότητα φύλου, που επίσης, κατά τη γνώμη μου, εκεί πέρα η διοίκηση της Εκκλησίας έδειξε μια συμπεριφορά που κατά πολύ ξεπερνάει τα όρια που θα έπρεπε να κινείται τα και πολιτιακά σας, όρια η Εκκλησία. Ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με το... Είναι παρόμοιο με την προηγούμενη. Αυτά είναι καταστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι εάν... Το επίμαχο άρθρο 3 είναι το ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις. Θεωρείτε ότι είναι μια καλή ηλικία τα 15 έτη προκειμένου κάποιος να προβεί σε αυτή την αλλαγή φύλου, έστω με μια δήλωση? Εάν ήμουν αρμόδιος υπουργός και πρόκειτο στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου να εισηγηθώ ένα τέτοιο νομοσχέδιο σε σχέση είτε με το συγκεκριμένο, δηλαδή για το ηλικιακό όριο, είτε με οποιαδήποτε άλλη πλευρά ενός τέτοιου νομοσχεδίου, θα πήγαινα αποκλειστικά βάσει των εισηγήσεων ενός ανωτάτου επιστημονικού κύρους επιτελείου, το οποίο θα είχα δημιουργήσει για αυτή τη δουλειά. Προβλέπετε είναι... κάτι αντίστοιχο από μια διεπιστημονική επιτροπή, ο οποίος ωραία. Ουσιαστικά... Άρα, ό,τι πει. Άρα, άμα λέει... περιλαμβάνεται κάτι τέτοιο, είναι OK. Άμα οι επιστήμονες λένε στα 15, στα 15. Το 5ο έτος. Ναι, αν οι επιστήμονες λένε στα 15, στα 15. Αν πούνε στα 18, στα 18. Αν πούνε στα 10, στα 10. Δεν είναι πολιτικά θέματα αυτά. Δεν είναι κομματικά θέματα. Είναι δύσκολα και πολύ δύσκολα και επιστημονικά θέματα. Πόσο μάλλον να τα αντιμετωπίσει κανείς όχι επιστημονικά αλλά πολιτικά. Άρα θα πήγαινα με βάση την εισήγηση των επιστημόνων. Μάλιστα. Τόσο συγκεκριμένα και τόσο απλά. Πάμε να δούμε όμως τώρα και τα θέματα που αφορούν την κεντροαριστερά. Καθ' αυτή κλείδωσαν και ημερομηνίες, όπως φαίνεται, για τις εκλογές. Ο πρόσωλο ταχώς λοιπόν για τις εκλογές στις 12 Νοεμβρίου, ο πρώτος γύρος. Και αν όλα πάνε καλά, θα ακολουθήσει και δεύτερος την επόμενη Κυριακή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, εσείς ως υποψήφιος για την ηγεσία του νέου αυτοφορέα,
ποιο είναι το όραμά σας και πού βλέπετε, πού εντοπίζετε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες αδυναμίες στη Δημοκρατική Συμπαράταξη όσο είναι τώρα και τι θα ήταν αυτό που θα αλλάζατε? Ενδιαφέρον ερώτημα. Κοιτάξτε, εμένα το όραμά μου είναι, επειδή από 18 χρόνια παιδί έχω μεγαλώσει πολιτικά μέσα στο πάλε ποτέ μεγάλο Πασόκ, το όραμά μου είναι να κάνουμε όχι απλώς μια νέα παράταξη, προοδευτική παράταξη, αλλά ταυτόχρονα να είναι και μια μεγάλη προοδευτική παράταξη αυτή που θα δημιουργήσουμε, η οποία να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της συντηρητικής παράταξης και έτσι στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, να έχουμε δύο πόλους ισχυρούς στο κομματικό σύστημα, ένα συντηρητικό και ένα προοδευτικό. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, εμείς πρώτον, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι εκ των νου κάνευ, δεν πρέπει να ξανασυνεργαστούμε κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με όλα τα κόμματα για να λύνουμε τέτοιου τύπου προβλήματα, σαν αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, και άλλα, όπως είναι η φορολογία, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να γίνουν βήματα πρόοδου στη χώρα μας, αλλά όχι άλλη συγκυβέρνηση. Όχι άλλη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία στο μέλλον. Με άλλα κόμματα προκειμένου να καταστεί δυνατή και μια έτσι βιώσιμη διακυβέρνηση στη χώρα. Το ίδιο ισχύει. Το ίδιο ισχύει. Το ίδιο ισχύει. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να σας πω, κύριε Ράντου, ότι τέτοιο θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τεθεί στην πραγματικότητα. Άρα δηλαδή θα πρέπει ενός φορές να έχει το ρόλο της αντιπολίτευσης, μόνο να μην λαμβάνει μέρος στις κυβερνητικές. Σε πρώτο χρόνο ναι, και να λαμβάνει μέρος στην ψήφιση, στην υπερψήφιση νομοσχεδίων. Με τα οποία διευθετούνται θέματα των πολιτών, των ανθρώπων που έχουμε γύρω μας. Δηλαδή, σήμερα είναι ένα μικρό κόμμα Δημοκρατική Συμπαράταξη με λίγους βουλευτές μέσα στη Βουλή. Εγώ ήμουν υπέρ να ψηφίσουν για αυτό το νομοσχέδιο. Όχι γιατί συμφωνεί κανείς μόνο ή διαφωνεί ιδεολογικά, αλλά γιατί λύνει πρόβλημα των ανθρώπων. Αν πεις όχι, δεν το ψηφίζω και αφήσεις να μην ψηφιστεί, σημαίνει ότι κάποιες δεκάδες, κάποιες εκατοντάδες, κάποιες χιλιάδες πολίτες της χώρας θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που θα μπορούσαν να είχαν λύσει αν υπερψήφισες. Άρα είμαι υπέρ της συνεννόησης για να λύνονται προβλήματα των πολιτών, όχι όμως υπέρ της συγκυβέρνησης, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω. Αυτά όλα, αν θέλουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Για να μην αποκτήσει, να μην αλλοιωθεί εντός εισαγωγικών η φυσιογνωμία του φορέα και κάποιοι ενδεχομένως να το χαρακτηρίσουν ως αποκούμπι ή εν πάση περιπτώσει ουρά της κεντροδεξιάς. Και θέλω να μου πείτε αν η παρούσα Δημοκρατική Συμπαράταξη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοια ή εν πάση περιπτώσει τη βλέπετε να έχει ταυτιστεί πολύ με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Συμπαράταξη όπως είναι σήμερα, πράγματι, και κατά μου καθυστέρησε κιόλας, έπρεπε να κάνει αυτό το άνοιγμα, αυτό το βήμα που κάνει τώρα στη δημιουργία μιας νέας παράταξης, διαθέτοντας όλες τις δυνάμεις της, γιατί στην πραγματικότητα αυτό κάνει, το ίδιο κάνει και το ποτάμι, το ίδιο κάνουμε και όλοι εμείς που μέχρι τώρα ήμασταν ιδιωτεύαμε, ήμασταν σπίτι μας και το καθεξής. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά? Γιατί πράγματι πρέπει να γεννηθεί ένας φορέας καινούριος από τη μια, από την άλλη όμως αυτός ο φορέας για να μεγαλώσει πρέπει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν, κυρία Ράντου, το μήνυμα το δικό μας είναι ότι πάμε να φτιάξουμε όλη αυτή την παράταξη, μόνο και μόνο για να ξαναγίνει ο Ραγκούς και ο κάθε Ραγκούς υπουργός, εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες δεν θα πλησιάσουν. Γιατί τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα γίνει υπουργός, τους ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είναι σαφές πως ο δρόμος για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη περνάει μέσα από την ανεξαρτησία της και την απεξάρτησή της από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τώρα είναι εξαρτημένη η Δημοκρατική Συμπαράταξη από τη Νέα Κοιτάξτε, Δημοκρατία με τον έχει, τρόπο. Εγώ θέλω να σας πω ευθέως ότι υπάρχουν αντανακλαστικά εξαρτημένα από μια λογική φοβική που έχει αποκτηθεί ότι αμάν τι θα κάνουμε αν τυχόν αύριο ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει 151 βουλευτές, πρέπει να προστρέξουμε για να συμπληρώσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι αντανακλαστικά τα οποία δημιουργήθηκαν, εγώ τα θεωρώ φυσιολογικά τα τελευταία χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια πέρασαν τα μνημονιακά, τις κρίσεις, εν πάση περιπτώσει περνάνε ή θα έχουν περάσει όταν γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι το εξής, ότι άντε και εμείς συγκυβερνούμε ξανά με την Δημοκρατία. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα είναι τον ρόλο της αντιπολίτευσης στη χώρα να συνεχίζει να τον παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά αποκλειστικότητα, με αποτέλεσμα. Επακόλουθο αποτέλεσμα να συγκεντρώνει όλη την φθορά την κυβερνητική, να εισπράττει όλη τη φθορά την κυβερνητική, ναι, να δυναμώνει και να ξαναγίνει κυβέρνηση. Ναι, άρα, ο αντίλογος αυτό ξέρετε ποιος είναι, ότι ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια πολιτική αστάθεια που δεν ευνοεί τη χώρα, την οικονομία και το παρόν πρόγραμμα στο οποίο βρισκόμαστε. Ωραία. Οπότε, εύλογο και θα αυτό. Είναι η επόμενη μέρα, αν και εφόσον τα πράγματα δεν έχουν τη σταθερότητα που έχετε προβλέψει εσείς, λοιπόν, με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα λοιπόν πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, εξ πρώτων, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα είναι απολύτως αδικαιολόγητος αν δεν πάρει 151 βουλευτές. Μόνο τον πόνους να λογαριάσουμε του εκλογικού νόμου, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει και θα ισχύει και σε επόμενες εκλογές, καθιστά απολύτως
αδικαιολόγητη την αποτυχία του κ. Μητσοτάκη να πετύχει το στόχο των 151. Αλλά πάμε λοιπόν και λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έκανε μαντάρα και απέτυχε, δεν πήρε 151 βουλευτές. Σε αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιηθεί με βάση το Σύνταγμα η πρόβλεψη που υπάρχει για κυβέρνηση μειοψηφίας. Ή, αν θέλετε, εγώ δεν διστάζω να το λέω, γιατί το πιστεύω πραγματικά, θα είναι εύκολο στον κύριο Μητσοτάκη, εφόσον ο κύριος Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες μπουν στην επόμενη Βουλή, να κυβερνήσει μαζί τους. Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Καμένο να συνεργαστούν. Οι σχέσεις τους είναι παραδοσιακά καλές. Ο κύριος Καμένος που έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή τέτοιου τύπου οβιδιακές μεταβολές έχουμε ξαναζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, εγώ σας το λέω από τώρα, ένα έργο που το προβλέπω ότι θα το ζήσουμε, θα πει πολύ εύκολα ο κύριος Καμένος για να σώσω τη χώρα, τι να κάνω τώρα, πριν με τον Τσίπρα, τώρα με τον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε όμως, μιας και τώρα στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ένας πρόεδρος που έχει πιο κεντρό προσανατολισμό σε σχέση με τους προηγούμενους πρόεδρους, εν πάση περιπτώσει σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά στο παρελθόν. Θέλω να μου πείτε πόσο διαφέρει η Δημοκρατική Συμπαράταξη όσο έχει τώρα ή ο Νέος Φορέας πόσο θα διαφέρει όταν το αντίπαλον δέος αυτού του Νέου Φορέως Κεντροδεξιάς είναι τους κεντροαριστεράς είναι μια κεντροδεξιά που κινούνται στον ίδιο κεντρό χώρο, όπως προανέφερα. Καταρχάς, αν θα διαφέρει και πώς θα διαφέρει, θα εξαρτηθεί από το τι θα επιλέξουν οι πολίτες. Δεν είμαστε όλοι εκεί. Θα είναι όμως αυτό το έναυσμα που θα δοθεί στους πολίτες προκειμένου να σας ψηφίσουν. Τι είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα διαφοροποιεί τον Νέο Φορέα της κεντροαριστεράς από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση. Θα σας πω λοιπόν εγώ τη γνώμη, αλλά πριν από αυτό να σας πω λίγο μια εκτίμηση. Εγώ δεν βλέπω πού διαφέρει ο κ. Μητσοτάκης από τον κ. Σαμαρά. Να λέγαμε για την κυρία Μπακογιάννη, θα λέγανε ναι. Η κυρία Μπακογιάννη, για παράδειγμα, έχει το θάρρος να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Στάθηκε τότε στο ύψος των εθνικών περιστάσεων. Διαγράφηκε για εκείνον τον λόγο. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ό,τι του είπε ο κύριος Σαμαράς. Καταψήφισε όπως και ο κύριος Σαμαράς το πρώτο μνημόνιο. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και ο κύριος Σαμαράς, έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους, φανατίζοντας τους Έλληνες, καθιστώντας τους αγανακτισμένους. Για το κακό πρώτο μνημόνιο, μπήκε στην κυβέρνηση Σαμαρά, έγινε ένας υπουργός επιτελικός τέλεχος του κ. Σαμαρά. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω διαφορές, να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κάποιοι τον λένε ενδεχομένως περισσότερο μεταρρυθμιστή, συμφωνείτε με αυτό ή θεωρείτε? Κοιτάξτε, εγώ έχω δύο θέματα. Εμένα δεν μου αρέσουν τα λόγια, αγαπητή κυρία Ράντου. Δεν μου αρέσουν πολιτικοί οι οποίοι κρίνονται από τα λόγια. Και ιδίως όταν έχουν περάσει από υπουργεία. Κ. Μητσοτάκης έχει την ατυχία, τι να κάνουμε, να πάει στο Υπουργείο που ήμουν εγώ, να μείνει στο ίδιο χρονικό διάστημα μέσα μετά από μένα. Ναι. Λοιπόν, όχι μόνο μεταρρυθμίσεις δεν έκανε, αλλά έκανε εξήλωμα πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων που είχαν στόχο την αξιολόγηση, την αξιοκρατία και την αριστεία στο δημόσιο. Ποιο ήταν λοιπόν το ξύλωμα, θέλω να μου πείτε πιο συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, έκανε δύο πράγματα ο κ. Μητσοτάκης. Σας λέω ανάμεσα στα άλλα, πέραν το ότι έκανε λάθη, όπως κατηρίσε τη δημοτική αστυνομία κλπ. Είχαμε εμείς κάνει ένα νόμο πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, αν έχετε το Θεό σας, για την αξιοκρατική επιλογή των διευθυντικών στελεχών του δημοσίου. 25.000 διευθυντές με υπογραφή. Γενικοί διευθυντές, προϊστάμενοι, αυτοί που έχουν την υπογραφή στο κράτος. Ναι. Και για πρώτη φορά επιλέγησαν αντικειμενικά από συμβούλιο ανώτατο των δικαστικών. Κατήργησε τον νόμο. Τους ξύλωσε, έβγαλε τους πρώτους στα μόρια και έβαλε τους τελευταίους, επειδή ήταν κομματικοί του φίλοι. Αυτά είναι αποδεδειγμένα με βάση τα οποία εγώ το 2014 είχα βγει. Δεν είναι. Στην πράξη, για σας, μεταρρυθμιστής. Στην πράξη, ευνοεί την κομματοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει και κακό ο κ. Μητσοτάκης. Απλώς επειδή υπάρχει ένα κλίμα στη χώρα που ευνοεί πάρα πολύ την περίπτωση του επικοινωνιακά κλπ. Αυτό πάρα πολλοί δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν. Άρα το καταπίνουν, το προσπερνούν. Θεωρείτε. Εμένα μέχρι στιγμής, και σας μιλώ ειλικρινά, ήθελα να μην ισχύει αυτό που λέω. Είχα επιτρέψει στους συνεργάτες μου να μείνουν στο Υπουργείο για να τον βοηθούν τον κύριο Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, με έχει πείσει ότι πρόκειται περί αυτού. Μάλιστα. Τώρα, τα υπόλοιπα να σας πω για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Εγώ στέκομαι μόνο σε πολιτική κριτική απέναντί του. Δεν καταφεύγω ούτε σε συκοφαντίες, ούτε σε κριτική που άπτεται τις... Όχι, γιατί στην πολιτική ζωή της χώρας πολλές φορές. Ξέρετε, παρασύρεται η αντιπαράθεση και πάει σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να πηγαίνει. Επίσης, δεν του καταλογίζω και το γεγονός ότι όντως κουβαλάει ένα κόμμα πολύ παλαιοκομματικό. Όμως του καταλογίζω ότι δύο χρόνια τώρα στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό για να αλλάξει αυτό το κόμμα. Και αν αύριο το πρωί και με τη βοήθεια του εκλογικού νόμου, που κακώς έχει τον πόνους για να το πάρουν αυτοί οι βουλευτές, και το ψήφισε και η κυρία Γεννηματά, στη Βουλή τι νομίζουμε ότι θα φέρει η Νέα Δημοκρατία πάλι? Τους ίδιους βουλευτές που έφερνε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα αλλάξει λοιπόν η Βουλή, πώς θα αλλάξουν τα νομοθετήματα, πώς θα αλλάξει η πολιτική ζωή του τόπου, όταν θα ξαναγίνουν οι βουλευτές αυτοί που ήταν όχι μόνο τα περασμένα 3-4 χρόνια, αλλά τα περασμένα 10 και 20 και 30 χρόνια. Σας θυμίζω την περίπτωση Τραγάκη, την πρόσφατη. Ναι.
αλήθεια, λοιπόν, μετά όμως... Τι αλλαγές έχουν γίνει και επειδή με ρωτήσατε πού διαφέρουμε, να σας πω πού διαφέρουμε τουλάχιστον στη δική μου τη ματιά. Και ένα συμπληρώστο ερώτημα, θέλω να μου πείτε, μιας που μιλήσαμε για μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, για μεταρρυθμίσεις, ποιες είναι αυτές που εσείς θα θελήσετε να προωθήσετε με την πρώτη ευκαιρία, που δεν έχουν προωθήσει ούτε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, μιλώντας προσωπικά για μένα, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, αφού φυσικά, δεν έχουμε οικοδομήσει. Όχι, ηγεσία, φυσικά. Και επειδή δεν έχουμε ακόμη οικοδομήσει το συλλογικό υποκείμενο ώστε να έχουμε συλλογικές αποφάσεις, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η χώρα, επειδή έχει ένα μείζον πρόβλημα που έχει να κάνει με την ενεργία. Για ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα αυτό της ενεργείας πηγάζει από την αδυναμία στην παραγωγική βάση της χώρας. Το πρώτο πράγμα που πιστεύω έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει και θα κάνουμε μόλις μας δοθεί η δυνατότητα είναι με έναν πάρα πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή, αλλά ταυτόχρονα και ένα πολύ χαμηλό συντελεστή για τις ασφαλιστικές εισφορές, να προσελκύσουμε εδώ εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες που παράγουν μέσα παραγωγής σπόρους, για παράδειγμα, στον πρωτογενή τομέα, έως ρομποτική τεχνολογία και νέο ειδικό υψηλής τεχνολογίας λογισμικό. Κάποιος όμως θα μπορούσε να πει ότι οι μειώσεις φόρων είναι και η σημαία του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει στρέψει την προσοχή της σε μείωση φορολογικών συντελεστών, όχι τόσο θαραλέα, που είναι το 7% που θα σας είχα πει αν είχα ολοκληρώσει. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, κυρία Ράντου, εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Πριν αλλάξουμε όμως θέμα για τη φορολογία, μου είπατε 7% πιο θαραλέα. Ναι. Η πιο θαραλέα μεταρρύθμιση θέλει και πιο γενναίες παρεμβάσεις στο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που πρέπει να επιτευχθεί. Έτσι. Από το 3,5% πρέπει να πάει και κάτω το 2, αν είναι πολύ πιο θαραλέα. Και αυτό πρέπει να γίνει έτσι και αλλιώς, γιατί αυτό που λέω εγώ αυτή τη στιγμή αναφέρεται στην αυτομηχανή μια νέα παραγωγική ανάπτυξη. Αλλά έχουμε να κάνουμε και μια οικονομία που πρέπει έτσι κι αλλιώς να βγάλουμε βάρη από την πλάτη της. Άρα, έτσι κι αλλιώς πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα που διαπραγματεύτηκε ο κύριος Τσίπρας και δυστυχώς έκλεισε μια συμφωνία στο 3,5% που, αν μείνει, είναι θάνατος για την ελληνική οικονομία. Αλλά πέραν αυτού, ήθελα να σας διευκρινίσω το εξής. Μιλώντας για μια Ελλάδα που παράγει μέσα παραγωγής στο μέλλον, αυτή η Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει. Άρα αυτό το 7% επί των κερδών που σας είπα προηγουμένως για να φέρουμε εδώ την Apple και όχι μόνο τα iPhone που αυτή παράγει, αυτό το 7% θα είναι πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Δεν θα είναι μείωση φορολογικών εσόδων που θα πρέπει να βρούμε με βάση τα μνημόνια από πού θα εσωσκελίσουμε την απώλεια. Γιατί σήμερα η Ελλάδα δεν έχει εταιρείες που παράγουν μέσα παραγωγής, δεν έχει εταιρείες που παράγουν σπόρο. Έχει μόνο εταιρείες που παράγουν ντομάτα. Ασπόρο ντομάτα εισάγουμε. Αυτά τα υψηλής τεχνολογίας, είτε που μπαίνουμε στην παραγωγή, είτε έχουν να κάνουν με ρομποτική τεχνολογία, δεν τα παράγουμε εδώ. Αν αύριο καταφέρουμε να φέρουμε εδώ εταιρείες που τα παράγουν και τις φορολογήσουμε με 7% για να έρθουν εδώ, όπως πέτυχε η Ιρλανδία να τις προσελκύσει, τότε αυτό το 7% θα είναι σύν στα φορολογικά μας έσοδα. Άρα θα μπορούμε από αυτό το 7% που θα παίρνουμε από εκεί να μειώνουμε αντίστοιχα τη φορολογία στις υπόλοιπες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Όμως, σε ό,τι φορά όμως. Όχι. Εγώ δεν θα ξεχάσω να πάω εκεί που θέλω, γιατί είναι η μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που σας λέω, δεν το λέει. Δεν έχει προτάξει την παραγωγή. Κάνει μια γενική, να το πω έτσι, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά αντική προσέγγιση μείωση φόρων παντού. Okay, όλοι το θέλουμε και ο κύριος Τσίπρας, όπου του δοθεί ευκαιρία, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα, αλλά μία στοχευμένη. Είναι μορφή της παροχολογίας ενδεχομένως. Ναι, και κυρίως δεν είναι στοχευμένη, γιατί εγώ πρέπει να σας το πω καθαρά. Εγώ έχω μια δική μου ατομική επιχείρηση, δεν είμαι κρατικοδίαιτος. Ως πολιτικός δεν ζω από την πολιτική ούτε από το κράτος, η οποία έχει να κάνει με τον τουρισμό. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να είναι μικρή φορολογία και στον τουρισμό, αλλά σίγουρα αυτό που σήμερα καίει τη χώρα είναι πώς θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που παράγουν, δηλαδή τις παραγωγικές μονάδες. Ξέρετε, στην οικονομία υπάρχουν παραγωγικές μονάδες, εσείς τα δουλεύετε εδώ ως κανάλι, υπάρχουν οι οικονομικές μονάδες που εμπορεύονται προϊόντα και υπάρχει και ο κλάδος της κατανάλωσης. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να δούμε τι γίνεται στην παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν το 7%. Έρχεται να απαντήσει στην καρδιά, αν θέλετε, του προβλήματος που υπάρχει στη χώρα, της ατμομηχανής που πρέπει να πάρει μπρος. Και μια τελευταία ερώτηση, μας πιέζει και ο χρόνος. Πριν από αυτό, σας παρακαλώ όμως, γιατί υπάρχει μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία σημαντική. Ότι ακόμη και αν εγώ πω, λοιπόν, με ακούει τώρα και ο κ. Μητσοτάκης και λέει πολύ ωραία τα λέει ο Ραγκούς, υιοθετώ και εγώ την πολιτική του και θα ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί η πολιτική φιλοεπενδυτική που πείθει τους επενδυτές, ξέρετε, πρέπει να είναι διακομματική. Όσο οι επενδυτές βλέπουν. Και να έχει και συνέχεια. Για να έχει συνέχεια, ακριβώς. Όσο βλέπουν σωστά πράγματα να λέει ο ένας και ο άλλος να υπόσχεται ότι θα τα ξυλώσει, δεν προσελκύονται. Λέμε λοιπόν ότι λέει: OK, πάμε, διότι συμφωνώ και εγώ, το καταλαβαίνω.
Ξέρετε όμως ποιο είναι εκείνο το οποίο τουλάχιστον προσωπικά προσθέτω, ότι απαιτείται και μια σειρά από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, ώστε αυτό όλο να μην είναι απλώς ένα πυροτέχνημα. Και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα σημαίνει νέα αρχιτεκτονική στο εκλογικό σύστημα, μια συζήτηση για να πάμε προς την προεδρική δημοκρατία, ένας διαχωρισμός του βουλευτή από τον υπουργό, ο διαχωρισμός της χώρας σε 180 μονεδρικές για να σταματήσουν αυτά τα φέουδα, τα βουλευτικά που υπάρχουν στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Τώρα εδώ είναι το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια δύναμη ικανή να κάνει τέτοιες πολιτικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, γιατί δυστυχώς έχει όλα τα παλαιοκομματικά χαρακτηριστικά που κουβαλάει από το παρελθόν της. Έχει τα φέουδα που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της και τα οποία εμποδίζουν μια τέτοια πολιτική αλλαγών στο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Η οποία αν δεν γίνει. Θα έλεγε όμως και οι πασοκογενείς τάσεις ενδεχομένως στην νεοφορέα να έχουν αυτά. Υπάρχουν και στο δικό μας χώρο. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι τάσεις σε εμάς, του κρατισμού, του παλαιοκομματισμού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα μου ψεύτησαν να λέγα ότι εμείς είμαστε μια χαρά. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή και αν επικρατήσουν οι απόψεις, οι προοδευτικές, με την έννοια όμως που σας τις περιέγραψα προηγουμένως, υπέρ των αλλαγών στο πολιτικό σύστημα και υπέρ μιας θεαματικά φιλικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας φορολογικής και πολιτικής στις ασφαλιστικές εισφορές, τότε θα έχουμε εμείς πράγματι δώσει στη χώρα μια προοδευτική παράταξη που θα ωφελήσει την Ελλάδα να βγει από την κρίση και κυρίως να μην ξαναπτωχεύσει κιόλα. Και κάτι Ράντε. Τελευταίο, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, εν πάση περιπτώσει στον εξυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει την δημόσια διοίκηση. Αν θεωρείτε ότι είναι αρκεί αυτό το οποίο εφαρμόζει, δρομολογεί η παρούσα κυβέρνηση και έχει εξαγγείλει και ο κ. Μητσοτάκης την κινητικότητα στο δημόσιο, αν απαιτείτε κάτι παραπάνω. Πολλά αν εσείς προτίθεστε να κλείσετε δημόσιους οργανισμούς που δεν παράγουν το δέον έργο, ή αν είναι πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αποτελούν ιερά αγελάδα για όλες τις παρατάξεις, όλα τα κόμματα, όλες τις επικεφαλής κομμάτων. Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει τη θητεία μου στο Υπουργείο Ιστορικών, νομίζω δεν θα έχει καμία αμφιβολία για το πώς ακριβώς σκέφτομαι. Είμαι με βάση κάποιες συγκεκριμένες αρχές πολύ φανατικά υπέρ της αξιοκρατίας αλλά και υπέρ του νοικοκυρέματος. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη που έκανε αντίθετη δήλωση από αυτή που θα ακούσετε τώρα από μένα, υπάρχουν τεράστια περιθώρια για έναν καλλικράτη στο κράτος. Ξέρετε, καλλικράτη κάναμε στην αυτοδιοίκηση, με βάση τον οποίο έκλεισαν στην αυτοδιοίκηση περίπου 4.000 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προχτές λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν περιθώρια για να κλείσουν φορές του δημοσίου. Εγώ λέω ότι δεν λέει αλήθεια ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια για έναν ευρύτατο καλλικράτη στο κράτος, ο οποίος θα συμπεριλάβει βεβαίως το σύνολο αυτού που λέμε κρατικού μηχανισμού. Μην πάμε μακριά. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, κυρία Ράντου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα νομοί που έχουν σε απόσταση 10 λεπτών 2 και 3 και 4 νοσοκομεία, τα οποία υπολειτουργούν, είναι άδεια κυριολεκτικά και τα οποία βεβαίως επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο ή την φορολογούμενη ελληνική επιχείρηση δυσβάστακτα για να συντηρούνται την ώρα που δεν προσφέρουν νοσηλευτικό έργο που θα έπρεπε αφού είναι νοσοκομεία. Και υπάρχουν νομοί της χώρας πολύ περισσότεροι του ενός χεριού, σε αριθμό δηλαδή πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός αυτός των νομών της χώρας, που έχουν τόσα νοσοκομεία. Λοιπόν, το περιθώριο για να κάνουμε καλλικράτηση στο κράτος είναι τεράστιο. Λοιπόν, από εκεί μπορεί να εξοικονομηθούν εξαιρετικά πολύ σημαντικά ποσά, αν και θέλω να σας πω ότι με βάση το προηγούμενο που σας έλεγα, μια πολιτική για το 7% σε εταιρείες και σε κλάδο που σήμερα δεν υπάρχει μαζί με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, μας δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητα του πόσα θα εξοικονομήσουμε από το κράτος. Γιατί αυτά που λέω μπορεί να πει κάποιος, α Γιάννη, αυτά φέρνουν. Άρα, οργανισμοί πρέπει να κλείσουν και φορείς. Πρέπει να κλείσουν και υπάρχουν με περιθώρια. Παράλληλη αποχώρηση του προσωπικού που απασχολεί. Αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι είναι απαραίτητο. Άρα πρέπει να κλείσουν όμως. Αλλά υπάρχει τεράστιο περιθώριο για έναν καλλικράτη στο κράτος και υπάρχει και μεγάλο περιθώριο για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Άμα σας πω, κυρία Ράντου, δεν θα πιστέψετε, το 2011 φεύγοντας από το Υπουργείο Ιστορικών, ψηφίστηκε μετά την εισήγηση που έκανα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ιδρυτικός Νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με βάση τον οποίο έχει νομοθετηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή, το ηλεκτρονικό έγγραφο και θα μπορούσαμε όλοι τώρα από τον υπολογιστή του σπιτιού μας να παίρνουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε να κάνουμε το κράτος. Από δικαστικές έγγραφα δικαστικά έως οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε πεδίο. Ξέρετε ότι αυτός ο νόμος έχει μείνει στις καλένδες. Έχει μείνει στο ράφι αυτός ο νόμος. Τώρα είναι και επιταγή του μνημονίου να γίνει πιο. Έπρεπε να γίνει επιταγή του μνημονίου να υλοποιηθεί ένας νόμος που έχει ψηφιστεί από το 2011, ενώ
Ενώ εφαρμόστηκε η διάβγεια χωρίς να το προβλέπει το μνημόνιο, εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης χωρίς να το προβλέπει το μνημόνιο. Όλα τα κάνουμε με μια καθυστέρηση αυτή τη χώρα, δεν είναι το μόνο παιδί. Όχι όλοι μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την εκλεκτή συνάδελφο, τη Ματίνα Τχαρκοφτάκη. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Ηρώ. Για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, μια διαφήμιση γνωστής εταιρείας καλλιτικών, της DAF, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει κατηγορηθεί για ρατσισμό. Μου φαίνεται τελευταία έχουν γίνει διάφορα με την ομοφοβία, με ρατσισμό. Παίζει πάρα πολύ τελευταία. Τι γίνεται, αντί να προοδεύουμε σαν κοινωνία παγκοσμίως, πηγαίνουμε κάποια χρόνια πίσω. Απορώ πραγματικά πως οι ηθήνοντες της συγκεκριμένης διαφημιστικής εταιρείας που δημιούργησε την καμπάνια της DAF σκέφτηκε τη συγκεκριμένη φωτογραφία να τη χρησιμοποιήσει για να προωθήσει ένα ντουζ της συγκεκριμένης εταιρείας. Τη βλέπουμε, λοιπόν. Βλέπουμε ακριβώς τη συγκεκριμένη επίμαχη φωτογραφία που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και καυστικά σχόλια και φυσικά η ίδια η εταιρεία, η DAV, όπως την, βλέπουμε... Έτσι, μια μαύρη γυναίκα, είναι μια Αφροαμερικανή, Αφροαμερικανή, η οποία... Βλέπουμε στη φωτογραφία ότι πλένεται με το συγκεκριμένο αφροντούζ DAV και στη συνέχεια γίνεται λευκή. Αυτό μισό λεπτό, διαφημιστής το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι η γυναίκα θα καθαρίσει, θα γίνει δηλαδή καθαρή, αν γίνει λευκή από Αφροαμερικανή. Ναι, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να ήταν, τουλάχιστον πέρα από, δεν ξέρω αν ήταν ρατσιστής, ανόητος ήταν σίγουρα. Ναι, και φυσικά όλο αυτό προκάλεσε πολύ αρνητικά σχόλια, γιατί σαν να θεωρούν ότι είναι το ρατσιστικό μήνυμα πολύ ξεκάθαρο, ότι δηλαδή μια Αφροαμερικανίδα είναι βρώμικη και πλένεται και μόνο οι λευκοί άνθρωποι είναι καθαροί, δηλαδή είναι απίστευτο ο συνειρμός. Απάντησε, η ίδια η εταιρεία απάντησε, βλέπουμε ότι έκανε επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της στο Facebook, είπε ότι δεν περίμενες, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, δεν σκόπευε να πληγώσει ή να μειώσει με αυτόν τον τρόπο κάποια συγκεκριμένη φίλη, θέλει να σέβεται η ίδια όλες τις γυναίκες και θέλει και οι ίδιες οι γυναίκες αυτές να αντιπροσωπεύονται επάξια και επαρκώς στον ίδιο βαθμό σε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες. Απάντησε ουσιαστικά δηλαδή ότι το έκανε αυτό για να δείξει ότι το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται σε όλους τους τύπους του δέρματος και σε λευκές και σε μαύρες γυναίκες. Και με αυτόν τον τρόπο στο μυαλό της θεώρησε ότι γιατί δεν έβαλε τότε δύο γυναίκες, άμα ήθελε να εκφράσει ακριβώς αυτό, το ότι ταιριάζει για όλους τους τύπους δέρματος και για λευκές επιδερμίδες και για πιο σκούρες επιδερμίδες, γιατί δεν έβαλε δύο γυναίκες στο σποτ. Μία γυναίκα μαύρη και μία γυναίκα λευκή. Ναι. Και έβαλε την ίδια να ασπρίζει. Τι είναι ο Μάικλ Τζάκσον? Ήταν ένα πολύ ατόπιμα, θα λέγαμε. Ήταν ατόπιμα και φυσικά που σε την κατέβασε, χώρα... φαντάζομαι, τη συγκεκριμένη καμπάνια. Φυσικά έτσι, και την κατέβασε. Ήταν ιντερνετική, ήταν διαδικτυακή συγκεκριμένη καμπάνια, δεν ήταν στην τηλεόραση. Και που στις Ηνωμένες Πολιτείες, που το θέμα του ρατσισμού, θα λέγαμε, είναι ένα θέμα που πληγώνει, είναι πάρα πολύ επίμαχο ζήτημα. Και θυμόμαστε την αστυνομική βία σε βάρος μαύρων πολιτών, έτσι, από... που, εν πάση περιπτώσει, είχαν υποστεί τεράστιες διακρίσεις. Άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο και μόνο επειδή φαίνονταν ύποπτοι λόγω χρώματος. Πραγματικά είναι πληγή στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα. Και μάλιστα είχε γίνει επί Προεδρίας Ομπάμα, έτσι, επί έγχρωμου Προέδρου. Αυτό είναι το πιο αμφιλεγόμενο από όλα. Πάμε όμως να δούμε, ναι. Είναι η μόνη διαφήμιση που έχει προκαλέσει τέτοια περίεργα έτσι, αντανακλαστικά και τέτοιες αντιδράσεις? Όχι, δεν είναι η μοναδική διαφήμιση. Έχουμε και μία πρόσφατη διαφήμιση από πάλι πολυεθνικό κολοσσό. Πρόκειται για διαφημιστική καμπάνια της Pepsi στο ίντερνετ που μάλιστα πρωταγωνιστούσε, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, μια πολύ διάσημη Αμερικανίδα, η Kendall Jenner, η οποία δέχθηκε και αυτή πάρα πολλές κριτικές για το γεγονός ότι δέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στη συγκεκριμένη διαφήμιση, όπου περίπου να πούμε την περίληψη, βλέπουμε εδώ ότι πραγματοποιείται μια διαδήλωση και η ίδια προτιμά να αφήσει τη φωτογράφηση στην οποία συμμετέχει και να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία και μάλιστα στο τέλος δίνει ένα αναψυκτικό Pepsi στον αστυνομικό που προφυλάσσει, που προστατεύει τη συγκεκριμένη διαδήλωση και πάρα πολύ βέβαια. Άρα λοιπόν έχουμε μια εμπορευματοποίηση διαδήλωσης. Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά.
κοινωνικά είναι το ταμπού εδώ. Και πράγματι, η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος μάχεται για τα κοινωνικά του δικαιώματα ή όποια δικαιώματα, εργασιακά, ατομικά, τώρα να βλέπεις μια Pepsi, ένα προϊόν εκεί πέρα να. Αυτό ακριβώς είπα, όνειρο. Είναι δυνατόν. Να επίκεντρο κάπως προκαλεί αρνητικά αντανακλαστικά σε κάθε περίπτωση και καθόλου αγωνιστικό πνεύμα. Έτσι. Να συνδέεται το αναψυκτικό με μια διαδήλωση που μπορεί να είναι για κοινωνικά δικαιώματα. Και φυσικά λένε ότι αυτή η διαμαρτυρία ήταν και πολύ χαρούμενη. Και φαντάσου τώρα αυτή η διαδήλωση να είναι για πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Λέω εγώ τώρα, φτιάχνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Ναι. Και την ίδια ώρα να έρθει το άλλος και να πίνει κοκακόλα. Ουσιαστικά και να προτάσει τον καταναλωτισμό έναν των εργασιακών δικαιωμάτων ανθρώπων που ενδεχομένως να έχουν πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Αυτά δεν ξέρω τι θα σκέφτεται η αλήθεια. Ναι, σκέφτονται οι διαφημιστές, είναι αυτοί οι επαγγελματίες του κλάδου που δεν φαίνεται να έχουν και τόσο μεγάλη έμπνευση. Ναι, και οι αντιδράσεις ήταν τόσο μεγάλες που βέβαια η Pepsi αναγκάστηκε να αποσύρει τη συγκεκριμένη διαφήμιση και η Kendall Jenner ζήτησε δημόσια συγγνώμη, έκλαιγε μάλιστα σε ένα βίντεο, έλεγε ότι άμα γνώριζα ποιο θα ήταν το σενάριο. Καλά, ή τις συνέπειες είναι μικρό κοριτσάκι, εντάξει, την εταιρεία κατηγόρησαν φαντάζομαι, περισσότερο παρά στοχοποίησαν και την ίδια. Και η εταιρεία στην απολογία της είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν φταίει η Kendall Jenner για τη συγκεκριμένη διαφήμιση και για τη χρειά που είχε και, και όλο αυτό φυσικά που έγινε. Μάλιστα. Μετά την προβολή της, η οποία φυσικά αποσύρθηκε. Συμπέρασμα, οι διαφημιστές να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί όταν έχουν να κάνουν με τέτοια ευαίσθητα θέματα και αμιγώς κοινωνικά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τη Ματίνα τη Χαρκοφτάκη και να ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι και εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Εμείς θα κλείσουμε κάπου εδώ και θα σας αποχαιρετήσουμε για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 18.30 στο SBC με το SBC Live. Πρωτού όμως σας αποχαιρετήσω, πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον βίντεο από την γνωστή εταιρεία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών την Κοτσόβολος, η οποία άνοιξε ένα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Το ρεπορτάζ το επιμελήθηκε και πάλι εδώ η συνάδελφός μας, η Ματίνα Χαρκοφτάκη. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το βίντεο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Η καρδιά της τεχνολογίας χτυπά πλέον στο κέντρο του Πειραιά. Η γνωστή αλυσίδα Κοτσόβολος επέλεξε την περιοχή του λιμανιού για να ανοίξει το νέο της κατάστημα, το 95ο που ανήκει στο δίκτυό της. Πρόκειται για ένα πολυόροφο κτίριο σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Πειραιά. Στόχος είναι να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στον καταναλωτή με τη σφραγίδα της Κοτσόβολος, διαθέτοντας ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Νομίζουμε ότι δίνοντας τη δυνατότητα στον μέσο Πειραιώτη και Πειραιώτησα να έχουν πρόσβαση στην τελευταία λέξη τεχνολογίας, είτε σε ηλεκτρικές είτε σε ηλεκτρονικές συσκευές, είναι ένα κάτι το οποίο θα αποδώσει και για εμάς και για την πόλη. Το συγκεκριμένο σημείο που διαλέξαμε, ένα σημείο ορόσημο, διότι νομίζουμε ότι συμβολίζει την προσπάθεια που γίνεται στην πόλη του Πειραιά για αναβάθμιση και πολιτιστική και οικονομική. Λίγες ώρες λοιπόν πριν ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί το κοινό, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του νέου καταστήματος, καθώς και να ενημερωθούν για τα σχέδια της Κοτσόβολος από τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ανδρέα Θανασόπουλο. Χτίζοντας μια ολοένα και πιο στενή σχέση με τους πελάτες, η Κοτσόβολος δεν σταματά να καινοτομεί αλλά και να εκπλήσει, λανσάροντας διαρκώς νέες υπηρεσίες. Σε όλα τα καταστήματα Κοτσόβολος λειτουργούν πλέον τα λεγόμενα ταμεία Express, που δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να αγοράσει τη συσκευή που επιθυμεί γρήγορα και εύκολα χωρίς να στηθεί στην ουρά. Η έννοια του ταμείου Express είναι μια πάρα πολύ απλή έννοια και στηρίζεται στο γεγονός ότι μπορούμε πλέον σε όλα μας τα καταστήματα όλες τις συναλλαγές που γίνονται με πιστωτικές κάρτες ή με χρεωστικές κάρτες να τις τελειώνουμε στο σημείο της πώλησης και να μην χρειάζεται ο πελάτης να πάει στην ουρά στο ταμείο. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο πεζό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς, αλλά και για τον πελάτη που μπορεί μαζί με τον πολιτή να τελειώσει μια πώληση, να πάρει το προϊόν του και να φύγει. Σήμερα γύρω στο 40% των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες τελειώνουν κατά τη διάρκεια της πώλησης στο πολίτη. Στο νέο κατάστημα του Πειραιά υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο service corner για την παροχή συμβουλών καθώς και επισκευή των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, ενώ μεγάλη ανταπόκριση γνωρίζει μέχρι στιγμής και η πρωτοποριακή υπηρεσία Fix & Go. Και ήδη σε 20 καταστήματά μας έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε οθόνες κινητών τηλεφώνων, που είναι κάτι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο δυστυχώς, και μάλιστα να το κάνουμε με μεγάλη αξιοπιστία και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι η υπηρεσία Fix & Go που μας δίνει τη δυνατότητα
στα επιλεγμένα καταστήματα μέσα 20 λεπτά να μπορούμε να αλλάξουμε με ασφάλεια και με εγγύηση οθόνες κινητών τηλεφώνων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύριος Αθανασόπουλος επισήμανε ότι το 2017 θα κλείσει θετικά για την Κοτσόβολος, η οποία κερδίζει διαρκώς μερίδιο στην ελληνική αγορά. Το 2017 για μας θα είναι περιμένουμε μια κερδοφόρος χρήση, όπως και η προηγούμενη. Μια χρήση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά στους πελάτες μας, με τα νέα καταστήματα ή με τις ανακαινήσεις που κάνουμε. Και αυτή η καλύτερη σχέση με τους πελάτες μας θα μας επιτρέψει και οι πωλήσεις μας να μεγαλώσουν, αλλά και κάποιοι άλλοι πιο δικοί μας δείκτες, όπως η κερδοφορία, να είναι αυτή που πρέπει, με αποτέλεσμα να μπορούμε να επανεπενδύσουμε την επόμενη χρονιά αυτή την κερδοφορία για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Θέλοντας να επιστρέψει ένα μέρος της εμπιστοσύνης που τις δείχνουν οι Έλληνες καταναλωτές, διαρκώς επενδύει και αναπτύσσεται. Είμαστε εδώ, αισθανόμαστε δυνατοί, αισθανόμαστε μεγάλη εμπιστοσύνη για την ελληνική αγορά και αυτή η ελληνική αγορά ανταποκρίνεται σε αυτή την προσπάθεια με αποτέλεσμα και να είμαστε κερδοφόροι και να αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς που είναι και οι μεγαλύτεροι μέσα στον όμιλό μας. Κάτι το οποίο μας δίνει αισιοδοξία και πάνω απ' όλα δύναμη και ευθύνη. Μάλιστα, το κατάστημα του Πειραιά δεν αποτελεί τη μοναδική επένδυση, καθώς σύντομα αναμένεται να ανοίξει και άλλος ένας καινούριος Κοτσόβολος στον νομό Αττικής.